Λοιπόν, Στέργιο, μια χαρά ρε φίλε, ορίστε, έγινε κλήρωση, τι γκρινιάζετε. Λοιπόν, ας το περάσουμε γιατί μου τελειώνει η υπομονή για αστεία και θα πάμε σε σοβαρά και δεν θέλω. Ναι. Εντάξει, απλώς είναι, μπορεί να πει κάποιος ρε φίλε ότι εντάξει, κακοτυχίες συμβαίνουν. Σε τέτοιο επίπεδο δεν γίνεται να συμβαίνουν. Δηλαδή το live streaming είναι μία μέθοδος που έχουν αρχίσει να την εφαρμόζουν ακόμα και ερασιτεχνικές ομάδες με επιτυχία. Δηλαδή υπάρχει ήχος και εικόνα. Θα έπρεπε να γίνει ένα και δύο και τρία τεστ. Δηλαδή όταν προσκαλείς τον κόσμο να δει την κλήρωση live, πρέπει ρε φίλε να είσαι έτοιμος. Δεν δικαιολογούνται λάθη. Εδώ είδαμε λάθη. Live streaming, εμείς να καταστήσουμε να κάνουμε ένα live streaming στο YouTube, το κάνουμε πανεύκολα. Μεταξύ δηλαδή, μας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτός που επομίστηκε το βάρος δεν πάτησε το κουμπάκι play mute. Είμαι 1000% σίγουρος. Ή βγήκε ένα καλώδιο με τον ήχο, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Το πρόγραμμα κόλλησε σε κάποια φάση. Ο άλλος, ο κύριος, σηκωνόταν, καθόταν, δεν ήξερε πίσω του η κάμερα. Εντάξει. Το αφήνουμε έτσι, ας καθίσουμε την πρεμιέρα. Πάω Κλάρισα. Σωστά. Ο φίλος μου Αλέξης έρχεται στην Τούμπα. Λοιπόν, Παρασκευή. Έκτιμη Ολυμπιακό. 12η Άρη και τελευταία με Παναθηναϊκό. Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, οκ. Okay. Τα πιο σημαντικά, έτσι. Ναι. Τα πιο σημαντικά. Νομίζω έχουν περάσει οι εποχές που κάναμε υπολογισμούς, ξέρεις, πιο πολύ γιατί το θέλαμε 5 στα 5 πάω και 7 στα 7. Καλά, κάθε χρόνο. Πολύ. Θυμάμαι τον εαυτό μου από το 1986 μέχρι τώρα. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν ντέρμπι τις πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει ταχύτητα. Και εάν θέλει να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν πρέπει να σκοντάψει σε κανένα από τα λεγόμενα μικρά παιχνίδια. Και φυσικά δεν θα πρέπει να έχει την εικόνα που είχε στα περσινά ντέρμπι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Εντάξει. Θα τα δούμε εν καιρό. Θα αφήσουμε το μάτς της πρεμιέρας. Πάω Κλάρισα. Παρασκευή αυτό, έτσι. Παρασκευή. Μάτς... Σημαντική ναι, παρασκευή. Διαφορετικό και τρίτη θα είναι το μάτς με την Μπενφίκα. Αυτό πρέπει να καθίσουμε από τη σημερινή μέρα της Γενικής Συνέλευσης της Λίγκας είναι ότι θα έχουμε και φέτος play-off και play-out με την ίδια ακριβώς μορφή που είχαμε και πέρσι. Δηλαδή από 1 μέχρι 6 play-off με τους βαθμούς που είχαν ούτε διαιρέσεις, ούτε αφαιρέσεις, ούτε προσθέσεις. Δύο γύροι, πρωταθλητής μέσω play-off δηλαδή, mm-hmm. και για τις θέσεις της Ευρώπης που θα είναι φέτος 3. Και οι τρεις του Europa League 2, από τον χρόνο βλέπουμε, Θεός είναι μεγάλος. Και οι ομάδες από τη θέση 7 μέχρι 14 θα μπουν στα play out για να αποφύγουν τις θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα αν έχει διευκρινιστεί αν θα πέσουν ένας και ένας με μπαράζ ή δύο μαζί, λίγο αυτό δεν το ψάξα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Εσύ είπαστε στις λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Σιγά. Ναι, αυτό που μας ενδιαφέρει για τον ΠΑΟΚ είναι ότι θα έχουμε κανονικά play-off με την ίδια ακριβώς έτσι μορφή που είχαμε και πέρσι. Στέργιο, αυτό αναμενόμενο δεν ήτανε. Αναμενόμενο, ναι. Ναι, υπήρχε πουθενά, ξέρω εγώ, κλίμα ότι δεν θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Όχι, με 26 αγωνιστικές δεν μπορείς να το λήξεις εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει, απλώς πάντα έχεις στο μυαλό ένα δεχόμενο, ξέρεις, να κάνουμε καμιά διαφοροποίηση, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Ικανή για όλα είναι. Okay. Αυτά για την κλήρωση. Τώρα κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω και δεν θέλω μάλλον να προσθέσω κάτι άλλο. Πάμε λίγο εντάχει γιατί φάγαμε πολύ ώρα στο να κάνουμε... Έρχεται ο ΠΑΟΚ και δίνει την κλήρωση. Για πρώτη αγωνιστική. Α, και πρώτο γύρο κανονικά. Ναι. Μέσα από το site του ΠΑΟΚ, παιδιά, μπείτε και δείτε γιατί από όλα τα άλλα δύσκολα. Ναι. Εντάξει, εμείς τα είπαμε, δεν κάναμε κάποιο λάθος, θα επαναλάβουμε να μην το ξανακάνουμε. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Πρώτη στο Λίμπερο ακούσατε τι ακριβώς έγινε στην κλήρωση. Πρώτη στο Λίμπερο, αυτό είναι. Πρώτη στο Λίμπερο. Αποκλειστικά την είχαμε. Και μπράβο στο Ραφαήλ που έστειλε μήνυμα και με έβαλε στη διαδικασία να ψάξω το καινούργιο link. Γιατί και εγώ αλλιώς θα έβλεπα το παλιό και θα λέγαμε τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κλήρωση 8.30 ώρα. Τέλειο, τέλειο. Εντάξει. Τέλειο, υπέροχο. Λοιπόν, τώρα, φιλικό αύριο. Με τον Παναθηναϊκό στις 7. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν διάβασε την αποστολή. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Μόνο με την κλήρωση ασχολούμαι. Θα δω και μια μισή ώρα. Μόνο με την κλήρωση, ωραία. Στο live chat του Sport DNA έστειλε κάποιος μήνυμα καλησπέρα σας με ψευδόνυμο Ηχολήπτης, ρε φίλε. Μπράβο, μέχρι και γέλασα και την ώρα.
Λοιπόν, ο Πέλκας και ο Ελκαντουρί θα μείνουν Θεσσαλονίκη. Ναι. Για λόγους αποφόρτισης, όπως και ο Μάτος που γύρισε από τη Βραζιλία στην ώρα του, έκανε το τεστ περιμένουν στον ΠΑΟΚ τα αποτελέσματα, μέχρι τότε, λογικά μέχρι και σήμερα, φαντάζομαι, μέχρι το βράδυ, αύριο το πρωί, θα ξέρουμε, σήμερα ή αύριο το πρωί, ναι. Ή αύριο το πρωί το αργότερο, ναι, αλλά μέχρι τότε ο Μάτος θα κάνει προπόνηση μόνος του, σε διαφορετική ώρα, εντάξει, για τους γνωστούς λόγους έχουμε γίνει πλέον ειδικοί, να μην κολλήσει κάποιον, αν έχει κορονοϊό, που μακάρι να μην έχει. Ζίφκοβιτς Ρέι, Βαρέλα Μιχόγκεβιτς που επέστρεψε μάλλον στον ΠΑΟΚ, το συμβόλαιό του λήγει παρέθεση τον Δεκέμβριο του Μιχόγκεβιτς. Ναι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ τον ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή πάει το Δεκέμβριο του 21, μπας και βγάλει κέρδος από τον νεαρό Βόσνιο. Εντάξει. Κρέσπο Παναγιώτου, παιδί από την ΚΑΠΑ 19, Κουλιαράκη στο ίδιο. Ζαμπά και ο Λίρετς που έχει επιστρέψει λόγω του τραυματισμού του Ροντρίγκο Σοάρες και της απουσίας του Μάτους, κλείθηκε στην πρώτη ομάδα και μπορεί να έχει και ρόλο, δεν ξέρω. Δηλαδή σίγουρα δεν υπολογίζεται για το ξεκίνημα ο Ροντρίγκο. Μπορεί να είναι backup του Μάτους ο Λίρετς ή του Λιμνιού ενδεχομένως. Ναι. Νομίζω ο Λιμνιός είναι τώρα που μιλάμε το νούμερο 1 για να παίξει στο μάτς με την Μπενφίκα. Ναι. Και στην πρεμιέρα που θα είναι ουσιαστικά πρόβα γενεράλε, εντάξει. Μπίσεσβαρ, Τάχατος, ακόμα ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, Νινούα, Εσίτης, Βαμπ, Βρακάς, Σβιντέρσκι, Άκπον, Κούτσιας. 18 είναι οι παίκτες, 7 η ώρα αύριο και από το Λίμπερο ζωντανή μετάδοση και από το ΠΑΟ TV με 2,5 ευρώ και από το κανάλι της Κοσμοτέ. Μάλιστα. Εντάξει. Ασφαλώς και θα το δούμε το παιχνίδι. Εδώ χθες είδαμε την Εθνική Νίκο, την παροδία αυτή. Εντάξει. Το είδα ολόκληρο το μάτς, πραγματικά έδωσα μπράβο στον εαυτό μου όπως έκανε ένας αθλητής του μπάσκετ. Ναι. Ναι. Μου διαφεύγει το όνομα. Αγραβάνης, αφιλέ. Ένιωσε καλύτερα. Ο Αγραβάνης, ναι, ένιωσε καλύτερα που είδαν το παιχνίδι κατά μέσο όρο 700.000 τηλεθεατές. Το είδανε. Και συνολικά 1,8 εκατομμύρια έστω για ένα λεπτό. Τι λέρε. Εγώ είμαι στους άλλους όμως που το είδανε σχεδόν ολόκληρο. Μπράβο. Λοιπόν. Θα δούμε και τον Ινούα, θα δούμε και το Λίρατ και το Μιχόγεβιτς και τα νέα παιδιά που έτσι θα εκμεταλλευτούν την απουσία πολλών διεθνών και θα πάρουν έτσι μια συμμετοχή με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιο από αυτά να κάνει τέτοια εμφάνιση που να υποχρεώσει το Φερέιρα να αρχίσει να τον βλέπει λίγο περισσότερο για το άμεσο μέλλον. Εντάξει. Αυτά και για το αυριανό φιλικό. Από ώρα σε ώρα, άντε να πω τις επόμενες ώρες, ίσως και αύριο υπάρξει η ανακοίνωση που θα επισημοποιεί, όπως όλα δείχνουν, το γάμο μεταξύ ΠΑΟ και ΝΟΒΑ ξανά. Είναι ακόμα σε εξέλιξη κουβέντες μεταξύ ΠΑΟ και ΝΟΒΑ. Ναι. Η τιμή εκκίνησης για τον deal είναι στα 7 εκατομμύρια για τον ΠΑΟ, θα υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων. Άρα το ποσό μπορεί να πάει 8, μπορεί να πάει 8,5. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα σαρώσει όλα και να πάρει και άλλα χρήματα. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ τώρα να κρατήσει τα δικαιώματά του για το εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, τα δείχνει μέσω του ΠΑΟΚ TV δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό. Γιατί κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ ενδεχομένως να μην αγοράσει Νόβα και να είναι συνδρομητής του ΠΑΟΚ TV. Θα δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Και να κρατήσει ο ΠΑΟΚ και τα δικαιώματα της ΚΑΠΑ 19 και της ΚΑΠΑ 17 για να μπορεί να έχει έτσι σταθερή παρουσία μέσω του ΠΑΟΚ TV, ναι, και προϊόν, και αγώνες, ναι, αυτοί. Δηλαδή να μην βλέπουν μόνο τα derby φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό κτλ. Να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Προκύπτει ότι θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες, δηλαδή μιλάμε για λεπτομέρειες τώρα. Εντάξει. Ενδεχομένως πολλοί, ας πούμε, να μην τους αρέσει η ιδέα για επικείμενο γάμου ξανά με την Νόβα και να θυμούνται τα περσινά. Εγώ θα πω ότι άλλη περσινή Νόβα και άλλη η φετινή, δεν υπάρχει πλέον μαρινάκι πουθενά. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι στελέχοι που βαράνε προσοχή στο μαρινάκι. Θα δούμε αν θα επηρεάσει αυτό την όλη κατάσταση. Όπως γράφουμε στο ΠΑΟ 24, προσέγγισε η νέα διοίκηση της Νόβα απευθείας στην οικογένεια Σαββίδη
και έγινε κουβέντα και του, για το οικονομικό όπως συνεχίζεται τώρα και για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν οι δύο πλευρές, εντάξει. Okay. Δηλαδή καταλαβαίνει και η Νόβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Νομίζω τα παράπονα του ΠΑΟΚ δεν ήταν σε καμία περίπτωση παράλογα. Ναι. Okay. Και η νέα διοίκηση φαίνεται ότι θέλει να ξαναπάρει όλες τις ομάδες κάτω από τη στέγη τη δική της, την Νόβα, και να αναβαθμίσει λίγο το προϊόν. Ακριβώς. Δεν είναι άσχημη η ιδέα για κεντρική διαχείριση, εντάξει. Αλλά προϋποθέτει πολλά πράγματα και να μην δούμε, Νίκο, παθογένειες του παρελθόντος. Ναι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για πολλές παθογένειες, από το απλό μέχρι λόγω Ολυμπιακού να μην κάνει κανένα συνάδελφο σχόλια για κάποιο πέναλτι. Τα θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια. Εντάξει. Απλό για ορισμένους, για μένα πολύ σοβαρό. Εντάξει, δηλαδή ο κάθε φιλάδος αγοράζει ένα πακέτο, ρε φίλε. Δίνει το μήνα ένα ποσό που είναι σεβαστό. Δεν μπορεί τώρα να μην να ακούει τον δημοσιογράφο να παίρνει θέση. Εντάξει. Μέχρι και από φαινόμενα να μπαίνουν λάθος γραμμές. Εντάξει, εγώ θα πω μπράβο στην Νόβα γενικότερα, το λέω τα προηγούμενα χρόνια, που επιμένει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πρέπει και η ίδια λίγο να αλλάξει μερικά πράγματα. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Όλα δείχνουν συμφωνία, ξαναλέω. Στέργιο, πιθανό να δούμε και εκεί το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Εφόσον φυσικά μιλάμε για συμφωνία. Είναι και αυτό στο τραπέζι και λογικό είναι από πλευράς Νόβα. Ναι. Από τον επόμενο γύρο, ελπίζουμε να είναι τα playoff του Champions League, τα δικαιώματα πάνε στην Κοσμοτέ. Σωστά. Και του Europa League φυσικά. Σωστά. Άρα τώρα ο γηπεδούχος μοιράζει την εικόνα του. Ναι. Είναι λογικό να θέλει η Νόβα να κάνει πρεμιέρα. Μάλλον όχι πρεμιέρα. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά θα πάρει και το Πάο Κλάρισα. Αλλά να έχει με το καλημέρα ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό. Ναι. Εντάξει, γιατί όντως είναι το παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό. Το... Φυσικά. Το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Φυσικά. Και επίσης σε αυτό το οποίο είναι και αυτό της συγκυρίας και της κατάστασης είναι ότι λόγω των όλων μέτρων που υπάρχουν δεξιά και αριστερά είναι πολλοί κόσμοι που είναι σπίτι, δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Οπότε, δηλαδή, ας πούμε για το Open το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας ήταν χρυσός. Βέβαια, βέβαια. Πολλοί κόσμος. Βέβαια. Okay. Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι ποδοσφαιρόφιλος και να μην δεις, ας πούμε, το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας ή το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ναι. Και φίλος του Ολυμπιακού να είσαι. Όπως γίνεται κάτι το αντίστοιχο για το φίλο του ΠΑΟΚ όταν θα παίξει, ας πούμε, να σου πω, Ολυμπιακός με... Γούλφς, για παράδειγμα. Γιουβέντους. Ναι. Η Γούλφς. Ναι. Θα κάτσεις να το δεις, εντάξει. Μιλάμε τώρα για παιχνίδια πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος. Επιγραμματικά, Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Ζίφκοβιτς. Ναι. Θα μάθουμε και την ώρα, φαντάζομαι, είτε σήμερα είτε αύριο. Να ρυθμίσει τελευταίες λεπτομέρειες. Θυμίζω υπάρχει προφορική συμφωνία. Άρα πάμε για τις τελικές κουβέντες για να γίνει η προφορική συμφωνία, να γίνει γραπτή, να υπογράψει ο Ζίβκοβιτς, να παρουσιαστεί από την ΠΑΟΚ με την καθιερωμένη διαδικασία, ανακοίνωση, βίντεο κτλ. Και να τεθεί από Δευτέρα, άντε Τρίτη, στην διάθεση του Φερέιρα για να δει και ο Πορτογάλος αν μπορεί να υπολογίζει ή όχι στον συμπατριώτη του, νομίζω για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Τώρα, αν είναι σε καλή κατάσταση, δεν αποκλείται να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής με τη Λάρισα για να μπει λίγο στο κλίμα. Ναι. Καλό θα είναι, κακό δεν θα είναι. Αλλά νομίζω ότι η στόχευση θα είναι για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Μιας και λέμε για παιχνίδια, υπάρχουν στο ΠΑΟΚ 24 όλες οι δηλώσεις της αντιπροέδρου της Λίγκας, της κυρίας Κάτιας Κοξένογλου. Εξαιρετική. Στην Έρα Σπορ. Εξαιρετική. Μίλησε και για τα τηλεοπτικά και για το αν υπάρχει το πρόσφορο έδαφος για κεντρική διαχείριση και μίλησε και για την επιστροφή των φίλων, των φιλάθλων στα γήπεδα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, έχουμε έτοιμο το επιχειρησιακό σχέδιο που θα παρουσιάσουμε στον Υφυπουργό. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες συζητήσεις μαζί του και είναι θετικός. Ενώ έχω δει δηλώσεις του για το Champions League του μπάσκετ που συνηγορεί στον επαγγελματικό στο γήπεδο. Έτσι, μπράβο, αυτό σου λέω και εγώ. Είναι πολύ άχρονο να παίζουν οι ομάδες χωρίς κόσμο, αφού νομίζω ότι πρόκειται για φιλικό προετοιμασία συγκεκριμένων των θυρών. Κάτι λέει για τους θεατρόφιλους, σου κάνει μια αντιπαραβολή. Η πρόταση της Λίγκας θα είναι για ποσοστό ανάλογα με το γήπεδο στο 30% της χωρητικότητας. Okay. Για να βρεθεί μια μέση λύση. Και για το αν είναι έτοιμη η Λίγκα την πλευρά της, αν δώσει για παράδειγμα αύριο το και η πολιτεία να έχει παιχνίδια με κόσμο, είπε η κυρία Κοξένογλου,
Θα ήταν ιδανικό αν μπορεί να γίνει αυτό την πρεμιέρα. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Αν χρειαστεί όμως ο Υπουργός και η Επιτροπή χρόνο, ώστε να πούν τις προτάσεις πάνω στα δικά μας αιτήματα, φυσικά και θα τον έχουν. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχουν κόσμο οι πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Δηλαδή η πρώτη και η δεύτερη, το βλέπω πολύ χλωμό τις επόμενες μέρες να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, κουβέντες, διατυπώσεις, ξέρεις, νομίζω, να έχουν και τα πρωτόκολλα. Νομίζω, Στέργιο, ότι το test event, το ελληνικό, ρε παιδί μου, για αυτό το κομμάτι, θα είναι το final day του Basketball Champions League. Το οποίο είναι να γίνει τέλος του μήνα, ναι. Αν θυμάμαι καλά, εκεί 25, κάπου εκεί 25 με 27, τρεις μέρες νομίζω είναι. Στο ΆΚΑ βέβαια, εκεί μιλάμε για διαφορετικό δεδομένο, γιατί μιλάμε και για κλειστό γήπεδο, έτσι. Είναι λίγο διαφορετικό, αλλά αν πάρθει απόφαση ειδικά και για κλειστό, νομίζω ότι πια ανοίγει ο δρόμος για να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα, έστω και με αυτό το ποσοστό. Εκεί εμπλέκονται και άλλοι βέβαια, έτσι, στο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλα πράγματα. Ναι, βέβαια. Μετά θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις. Και δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν να πάω και να δω ποιους θα βάλω στο γήπεδο. Κοίταξε, καταλαβαίνεις ότι αν μιλάμε για... Έχει δηλωθεί από επίσημα χείλη ότι δεν θα βγουν διαρκές, οπότε ο αριθμός των εισιτηρίων που ξέρω εγώ, που θα βγει για 30%. Θα βγαίνουν δηλαδή που κυκλοφορία κάθε αγώνα, αυτά τα, γιατί αν μιλάμε για 30%, μιλάμε ίσως περίπου ίσως για 10-11. Και όλες να γίνεται δουλειά. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Είναι το επόμενο βήμα. Έχουμε κόσμο στα γήπεδα, θα είναι σημαντικό νομίζω. Άνα, μπράβο. Και μετά, εντάξει, εδώ υπάρχουν παράπονα στις καλές μέρες, γιατί είναι τα μερικά παιχνίδια που πραγματικά ο κόσμος δεν χωράει στην Τούμπα. Ναι. Εννοείται πως έχουμε και θέματα, αν επιτραπεί για τα μάτια του ΠΑΟΚ. Μιλάω ένα νούμερο 10.000-11.000 φίλων του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Εντάξει. Αυτά εν ολίγης και... Εξαιρετικά τα πήγαμε σήμερα, μπράβο παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Πάντα θα πάω να δω ξανά την κλήρωση της Λίγκας. Βάλε. Ωραία, Στέργιο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Σε αυτές τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε σήμερα, πραγματικά πρωτόγνωρες, έτσι, ωραίες στιγμές, με την κλήρωση που δεν έγινε ποτέ της Super League. Στοίχημα.gr μαζί μας, live casino 24-24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε real application το οποίο έχει επιστρέψει. Διαθέσιμο σε iOS και Android, μπορείτε να κερδίσετε μέχρι 100.000 ευρώ με το απόλυτο σερί. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service από το στοίχημα.gr. Πλούσιο παιχνίδι κάθε μέρα σε στοίχημα και καζίνο. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs μαζί μας. Σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική. Σημαντικό για τις μέρες που διανύουμε είναι το γεγονός ότι Data Labs σου δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σου. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310-2229-62, datalabs.edu.gr και στα γραφεία Εθνικής Αμήνης 14α στη Θεσσαλονίκη και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Για εσάς, γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας, πολλές δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Διάλειμμα, γιατί σήμερα η εκπομπή έχει γίνει ό,τι να είναι και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της. Εδώ είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής Μαραθώνιο. Της σημερινής εκπομπής που με αυτή την κλήρωση παροδία τέλος πάντων τράβηξε αργά, άλλη ώρα την περιμέναμε, δεν έγινε ποτέ, δεν είδαμε ποτέ τίποτα, ξαφνικά έρθει ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, είπαμε για το τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ, πότε αγωνιστική Παρασκευή. Σε μια εβδομάδα λοιπόν από σήμερα, ΠΑΟΚ Λάρισα, έτσι, πέμπτη αγωνιστική με την ΑΕΚ, έκτη με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ εκτός με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, 12η με τον Άρη στο Χαριλάου, 13η με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Έτσι. Και αν θέλουμε και όλες τις αγωνιστικές, δεύτερη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο, ξεκινάει με 2-4 παιχνίδια. Πηγαίνει στον Βόλο την Τρίτη, υποδέχεται τον Όφη την Τέταρτη. Πηγαίνει όπως είπαμε στην ΑΕΚ την Πέμπτη, υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον Ντέρμπι την Έκτη. Την Έβδομη παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Την Όγδοη ξανά εκτός έδρας παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Την Ένατη υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα. Τη Δέκατη είπαμε ότι είναι. Όχι, δεν είπαμε. Τη Δέκατη παίζει στη Λαμία, την 11η υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και είπαμε το 10η Άρης ΠΑΟΚ, 13η ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, συγγνώμη, έτσι. Δεν ξέρω τι συνέβη με την κλήρωση, παιδιά, πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη τελεπόρια αυτό το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη ώρα τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε για πράγματα με το Στέργιο,
και για ό,τι έχει να κάνει με το, με το ρεπορτάζ, κυρίως του Ζίβκοβιτς είναι αυτό που, που απασχολεί, έτσι, με την άφηξή του την αναμενόμενη την, την Κυριακή, να είναι εδώ, οπότε αν όλα πάνε καλά Δευτέρα να κάνει την πρώτη προπόνηση. Τώρα το φιλικό, το φιλικό με τον Παναθηναϊκό, okay, νομίζω είναι περισσότερο μια, μια ευκαιρία να, να παίξουν παιδιά που δεν θα είχαν ευκαιρία να το κάνουν και νεαροί, αρκετοί από αυτούς που είναι στην αποστολή, αλλά για κάποιοι που okay, δεν, δεν είναι ακριβώς στις βασικές, να το πω έτσι, επιλογές του, του Φερέρα, και είναι μια ευκαιρία αύριο να υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τον Νινούα, που λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής, έτσι, γιατί ο Γεωργιανός είναι λίγο άγνωστος στο, στο ευρύ κοινό και είναι φυσιολογικό αυτό. Οπότε αύριο θα είναι μια πρώτη εικόνα για τον Γεωργιανό, τον, τον Νινούα, στο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 5, έτσι, είναι στις 7, συγγνώμη. Είναι τηλεοπτικό και από Κοσμοτέ TV και μέσα από την πλατφόρμα του ΠΑΟ TV, έτσι, με αντίτιμο 2,5 ευρώ αν θυμάμαι καλά, το φιλικό αυτό αύριο. Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, φιλικό έχει αύριο και το μπάσκετ στις 5 με τον, με τον Παναθηναϊκό. Ταξίδευσε με απουσίες η ομάδα στα Γιάννενα. Ο Παναθηναϊκός κάνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Σήμερα έπαιξε με τον Ηρακλή το πρώτο φιλικό, νίκησε 81-69. Για περίπου τρεις περιόδους ήταν μαζί οι δύο ομάδες. Στην τέταρτη ο Παναθηναϊκός σοβαρεύτηκε και νίκησε με 12 πόντους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν ξέρεσε τον Όγκαστ που δεν είναι εκεί, ή τέλος πάντων είναι να πάει τώρα, δεν, δεν ξέρω αν είναι ανέτοιμος. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί. Ο ΠΑΟΚ ταξίδευσε με ζητήματα για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα έχει τον, τον Χέρντον, δεν θα έχει τον Μήτρου Λόγκ, δύο Αμερικανούς, δύο ξένους. Δεν θα έχει και τον Μαργαρίτη για αυτό το, το μάτς το, το αυριανό. Οπότε το πρώτο τεστ τέλος πάντων για τον, για τον Μέξα θα γίνει σε ένα διάστημα, σε ένα, μάλλον όχι όπως θα το ήθελε. Έτσι. Γιατί έχουμε πει ότι η παίκτες καινούργοι είναι πολλοί. Ο Μήτρου Λόγκ έχει χάσει περίπου ένα διάστημα 10 ημερών και αναμένει την επόμενη εβδομάδα να μπει. Ο Χέρντον χθες έγινε γνωστό ότι έχει υποστεί θλάση και θα μείνει για περίπου 2 εβδομάδες εκτός, οπότε χάνουν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, ειδικά για τον Χέρντον. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει αύριο με το καλό με τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει τη Δευτέρα επίσης με την ΑΕΚ, μετά την επόμενη Παρασκευή παίζει με τη Λάρισα και μετά θα κατέβει Αθήνα για να παίξει ξανά με την ΑΕΚ, να παίξει με το Λαύριο και να τελειώσει την Πάτρα με τον Προμηθέα. Δεν αποκλείεται σε αυτά ο Χέρντον να μην παίξει καθόλου. Είναι προλάβει κάποια από το τέλος ο Αμερικανός. Γι' αυτό λέω ότι είναι ζητηματάκι, γιατί όπως και να το κάνουμε, καινούργιοι παίκτες είναι. Μέσα από τα φιλικά ουσιαστικά θα αρχίσει να βγάζει κάποια συμπεράσματα ο Μέξας για το που τι έχει δουλέψει, γιατί του βγαίνει και τι δεν του βγαίνει. Και ειδικά για τους καινούργιους, αυτό το κομμάτι έχει να κάνει λίγο και με το, με το να βρεθεί χημεία, να βρεθεί λίγο καλύτερη συνοχή. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Και αν είναι να μπλέξει περαιτέρω ο ΠΑΟΚ με τέτοια ζητήματα, ας είναι μόνο από τραυματισμούς και όχι από τίποτα άλλο. Να είναι δηλαδή με κρούσματα και με άλλα ζητήματα που μπορεί να εμφανίζονται, γιατί και αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα. Έβλεπα ένα βίντεο πριν από την ομάδα με το που έφτασε στο ξενοδοχείο. Κανονικά η υπάλληλος του ξενοδοχείου με το θερμόμετρο πιστόλι να μετρήσει. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς για όλους, έτσι. Όχι μόνο για τις ομάδες, αλλά και για τις ομάδες είναι κάτι έτσι καινούριο. Οπότε λοιπόν, το φιλικό αύριο στις 5, εντάξει, καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, αλλά από ό,τι είδα, ο Παναθηναϊκός και σήμερα και σκορ μοίρασε και υπήρχε έτσι και live ενημέρωση σε κάποια μέσα, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι και αύριο θα γίνει κάτι ανάλογο. Και η ώρα είναι γνωστή, όχι σε κάτι άλλα φιλικά που απλά το μόνο που ξέρουμε ότι θα γίνει ένα φιλικό αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν αυτά. Η ουσία είναι ότι οι ομάδες μετά από ένα πολύ πολύ μεγάλο διάστημα μπαίνουν σε διαδικασία αγώνων, έστω και φιλικών, και ουσιαστικά επιστρέφουν έστω και στην καινούργια ομαλότητα. Ακόμα και με τεστ κάθε τρεις και λίγο, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και το μπάσκετ είναι χωρίς παιχνίδια πάρα πολύ καιρό. Το αυριανό φιλικό, 5 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν 6 Μαρτίου. Μιλάμε για ακριβώς 6 μήνες πριν. Έτσι, το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, χωρίς αγωνιστική δράση. Οπότε λοιπόν είναι μια ευκαιρία τώρα για όλους.
σε αυτό το διάστημα πάω και είπαμε μετά το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας τώρα μπαίνει στο πιο σημαντικό ουσιαστικά, γιατί πλέον οι επόμενες δυόμιση εβδομάδες έχουν 6 φιλικά σύνολο, 2 με την ΑΕΚ, 1 με τον Παναθηναϊκό, 1 με τη Λάρισα, 1 με τον Προμηθέα, 1 με τον Λαύριο, από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, πάντα εκτός απρόοπτου, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε και αυτό ως μία παράμετρο, ότι μπορεί και κάτι να μην γίνει αν προκύψει πρόβλημα σε οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε λοιπόν τώρα μπαίνει στη διαδικασία της, των φιλικών, του, να βγάλει πράγματα που έχει δουλέψει ο Πονήσης, να δει ο Μέξας πώς μπαίνουν οι παίκτες στην ομάδα και πώς προσαρμόζονται σε αυτά τα οποία ζητάει. Και φέτος όπως είναι τα πράγματα με τα φιλικά εντός Ελλάδος ουσιαστικά και με αρκετές δυνατές ελληνικές ομάδες, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Για να δεις που βρίσκεσαι και με τους αντιπάλους. Και γενικά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ψιλοξεκίνησαν. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε και σήμερα. Και ο Ηρακλής επίσης, που παίζει και πιο νωρίς ο Ηρακλής. Έτσι, μπαίνει πολύ νωρίς η σεζόν με τα προκριματικά του Champions League. Σταδιακά θα αρχίσουμε να έχουμε εικόνα από όλους για το που βρίσκονται, πώς ξεκινάνε, τι έχουν, τι δεν έχουν, τι τους λείπει και όλα αυτά. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, ήταν πολύ πολύ μεγάλο το διάστημα που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα στο οποίο υπήρχε μια βεβαιότητα για πολλούς και για το ίδιο το πρωτάθλημα. Γιατί το ίδιο το πρωτάθλημα, βέβαια, η βεβαιότητα δεν έχει φύγει. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά τουλάχιστον ξανά όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, στην μπάσκετ λίγκ είναι διαδικασία φιλικών. Κάποιοι τελειώνουν τα ρόστερ τους, κάποιοι τα έχουν ολοκληρώσει. Και πάμε λίγο σε μια κατάσταση λίγο ομαλή σε σχέση με όλο το προηγούμενο διάστημα που πραγματικά δεν υπήρχε απολύτως τίποτα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε λοιπόν αύριο στις 5 αυτό το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Πας Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό, Πας Γιάννενα το προσταθούμε γι' αυτό κύριε και το φιλικό στα Γιάννενα. Οπότε αύριο έτσι θα έχουμε μία πρώτη, όχι εικόνα γιατί δεν θα υπάρχει κάπου ζωντανή εικόνα, αλλά θα έχουμε τέλος πάντων κάποια πρώτα συμπεράσματα. Έτσι, κοντά σε έναν αντίπαλο, ξαναλέω, πολύ καλό γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, μένει και αυτός καινούριος, με πολλά καινούργια πρόσωπα και με μία άλλη λογική σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά με παίκτες όπως ο Νέντοβιτς, ο Φώστερ, ο Τζάκσον, ο οποίος και αυτός έπαιξε σήμερα. Με όλους και τους καινούριους του παίκτες παρόντες στα φιλικά. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το στοίχημα.gr, εκεί που έχουμε κάθε μέρα live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Το σερία application το οποίο έχει επιστρέψει στο στοίχημα.gr. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, ολοκληρωμένο, καλύτερο παιχνίδι με ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο στοίχημα.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs μαζί μας. Μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα παρακολουθώντας σεμινάρια και με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά και να πάρετε εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Και βέβαια, πάντα στην πληροφορική Data Labs δύναμη, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου για πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Σημαντικό για τις ημέρες στις οποίες διανύουμε είναι το γεγονός ότι Data Labs δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σου. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310-2229-62, datalabs.edu.gr στο σελίδα και τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Έτσι, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό για τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail στο kdabevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Είπαμε λίγο εκπομπή σήμερα γύρω την άνε με την κλήρωση παροδία της Super League. Τι να κάνουμε. Ραντεβού τη Δευτέρα το ΠΑΟΚ 24.
Εμείς σε άδεια από Δευτέρα, με Στέλιο Στασιάδη εδώ, Θεό θέλω και ωραίο επιτρέποντος. Εσείς μένετε φυσικά συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα και βέβαια καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.